πούμε για ένα καφέ, να του πούμε πέντε πράγματα. Τι. Καταρχάς, από πού την ξεσήκωσαν την κοπέλα και τη λέει, έκανες δηλώσεις. Κατά πού ήτανε, μα στο σούπερ μάρκετ, μα στα λαντικά και τα τυριά. Είπαμε, να σε χύμα. Την ξέρεις τη Μαρία, μωρέ Παύλο, την ξέρεις τη Μαρία. Εντάξει. Να σας πω κάτι, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι το μαλλί της έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από όλο αυτό από που έγινε. Κατάλαβες. Γιατί το μαλλί της, η Μαρία δεν φορούσε ποτέ extension. Ήταν το μαλλί της μακρύ μέχρι τη μέση, φυσικό, τελείως όλο δικό της. Και τώρα με το που το έβαψε, το κούρεψε κιόλας προφανώς για να το σώσει από όλο αυτό. Και γι' αυτό είναι και έτσι λίγο φριζαρισμένο, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι απλό πράγμα να γίνεις από μελαχρινή ξανθιά και ξανά μελαχρινή. Όχι, αλλά δεν είναι λέμε ξύλο το ίδιο για τα μαλλιά. Λέμε γυαλιά, λίγο οκ, okay, θα ήθελα να ήμουν κάπου αλλού. Θα σας πω αυτά που θέλετε να πείτε. Είναι ρε παιδί μου ένας άνθρωπος πολύ αυθεντικός και πολύ χύμα και είναι το ατού της αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς που την ξέρουμε τόσο καλά, εμείς διαβάζουμε και αγαπάμε. Πίσω από τα γυαλιά. Γλυκούλης. Πού να με την ξέραμε τι θα έλεγες. Όχι, κοίτα εδώ τώρα. Απ' τη σάση σώματο το λες. Δεν σκέφτεσαι, ας πούμε, τη λίστα του σούπερ μάρκετ τώρα, τι έχω να πάρω, τι έχω να τελειώνω και με τις δηλώσεις, γιατί έχω να πάω να πάρω. Εμένα τα λαδικά, αυτό ξέρεις τι μου κάνει, αγάπη μου γλυκιά, αυτοπεποίθηση. Δεν έκατσα 8 ώρες να ετοιμαστώ για να πάω δεν στο event. Προφανώς έχει αυτοπεποίθηση. Αλλιώς θα πήγαινε έτσι με τα μαλλιά κότσο και τα γυαλιά. Τα μαλλιά δεν είναι. Στο ανφάς φαίνεται, επειδή έχει λευκό background, τρυπάει. Άμα τη δεις καλά, δεν είναι ξεμαλιασμένη. Το έχει πιάσει σαν μπανάνα, πώς λέγεται, που το πιάνουν έτσι με το κλάμερ. Πάντως, ποιο κυριλέ, δηλαδή, έρχονταν σπίτι σου με το κότσο εδώ. Δηλαδή... Πότε έρχονταν κυριλέ σπίτι μου. Αυτό... Εγώ τη Μαρία εκτός δουλειάς δεν την έχω δει βαμμένη ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, για κανένα λόγο. Δηλαδή, το θεωρεί τρομερά περιττό και καλά κάνει. Είναι από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Ισχύει. Λοιπόν... Χτυπάς το χέρι σου στο